Καλό το παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα κάνουμε μια προπόνηση. Βεβαίως. Βρισκόμαστε στο House of Champions. Αστέλος Καραγιάννης. Προπονητής Ενδικής. Πόσα χρόνια? 12 χρόνια. 12 χρόνια. Τι σε έκανε να σκοτήσεις να κάνεις? Ξεκίνησα καράβια το 1976. Τότε που ήταν όλα τα έργα πολεμικών τεχνών, τα καλάθια του Μπού, μέσα του Μπρουσλί, που βλέπαμε κάποιο ουσιαστή, και ξεκίνησα με αυτό το πράγμα. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν το άτομο το οποίο με εξέφραζε πάρα πολύ. Το αγάπησα πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ. Η εξάσκηση είναι καθημερινή. Εκτό την εκπαίδευση του μαθητών, κάνω την εξάσκηση με αυτό καθημερινή. Είναι μέρο τη ζωή του. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούν με τα σπορ γενικά. Βεβαίως θα προτιμούσα να κάνουν περισσότερο πολιτικές τέχνες, όπως ο Μάνο Καράβια. Που εκεί και πέρα είναι στη διοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, του κάθε τύπου. Να δείτε τι ταιριάζει, τι του αρέσει, σε τι μπορεί να γίνει καλό. Δεν υπάρχει μέτρο. Ο γονιός είναι γονιός. Θα πάει το παιδί του, θα το γράψει σε ένα σύντομο καράτε, να μάθει καράτε κλπ. Από εκεί πέρα ο δάσκαλος θα καλώσει. Ο γονιός απλά το πάει και το παίρνει. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται ο κάθε δάσκαλος στους μαθητές του. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι η δουλειά του δασκάλου είναι αυτή και η δουλειά του πατέρα και της μητέρας είναι απλά να συμπαρασταίνουν στο παιδί τους, να είναι μαζί του σε νίκη και σε ύπαρξη. Στα πάντα, να είναι κοντά στο παιδί τους. Αυτό. Από εκεί πέρα ο δάσκαλος θα κάνει την τεχνική, θα κάνει τη στρατηγική και θα φτιάξει το μαθητή. Θα κάνει και τζούντο, θα κάνει και μαχία και μπάσκετ. Εγώ να πω όλα τα σπορ, αγαπώ τον αθλητισμό γενικά. Και πρέπει όλο ο κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Για την υγεία του πάνω απ' όλα. Γιατί προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο αθλητισμό, το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Τώρα, όσο μάλλον για τι πολεμικέ τέχνε, είναι πιο καλά βέβαια για μένα. Γιατί έχει μεγαλύτερη επίθεση, μαθαίνει αυτοάμυνα, μαθαίνει φιλοσοφία, μαθαίνει σεβασμό περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό. Πάνω απ' όλα, όποιο ασχοληθεί με τον αθλητισμό πρέπει να έχει ψυχή. Είναι υπομονή, υπομονή. Ήταν κοστά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη στρατηγική, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται μια στρατηγική, η οποία βελτιώνεται κάνοντας τους αγώνες, ξέροντας καλά τους χαρακτηρισμούς διαιτησίας, το οποίο είναι το βασικό στον αστρό, για να μπορεί να διαχειριστεί τον αγώνα του, να μην πέφτει σε φάουλ, να μην πέφτει σε εξόδους, να μπορεί να προσπαθήσει να φτιάξει καλά, ώστε να κερδίσει τον αγώνα. Πρέπει να φτιάξει τη φυσική μας κατάσταση. Πρέπει ο πρωταθλητής. Θα κάνει προγραμματισμό να έχει το μερίδιο στην κατάσταση. Αυτά και δύναμη φυσικά. Αυτά να γίνονται με ασκήσεις του καράτε, με πληρωματικές ασκήσεις. Θα χρειάζεται οπωσδήποτε τρέξιμο, ειδικό τρέξιμο όμως, ειδικές ασκήσεις τρέξιμος και ειδικές ασκήσεις με βάρη. Για την εκδυνάμωση περισσότερο του λοιπού. Μάλιστα. Η προπόνηση είναι γύρω σε μία ώρα την ημέρα. Είναι από συντήρηση. Ένα προγραμματή όμω θα χρειάζεται πολύ παραπάνω. Ένα σωστό σχολείο του πατρικού χρειάζεται τουλάχιστον για μένα 2 ώρε το πρωί, 2 ώρε το βράδυ. Τι σε έκανε να ξεχωρίσει σαν καρατέκα, ποιο ήταν το πιο δυνατό σου σημείο, τι σου έδινε πολύ εύκολα το πόδι και κέρδισε τα κρίνια. Εγώ χρησιμοποίησα τα πανέπεσα πάρα πολύ τα λακτιζόταμα. Και με αυτόν τον τρόπο κέρδισα πολύ πιο εύκολα.